Πάμε μέχρι την εφημερίδα Μακελιό να πούμε καλησπέρα και στον Στέφανο Τοχείο. Καλησπέρα, Στέφανε Χιέ. Καλησπέρα. Καλό μήνα και σε σένα και στην εφημερίδα και σε όλους τους συνεργάτες σου. Να ρωτήσουμε κάτι τον κύριο Σαββάκη. Τον κύριο Σαββάκη. Ο κύριος Σαββάκης είναι πρόεδρος, δεν ξέρω αν το είδε στο θέμα. Ναι. Είναι πρόεδρος της ΔΕΙΑ, Δημοτική Επιχείρηση Άνδρες και Υποχέτες Μαλεβιζίου. Να ρωτήσουμε κάτι τον κύριο Σαββάκη, αν επιτρέπετε. Βεβαίως. Κύριε Σαββάκη, πληρώνουν ετήσια χρήματα, τέλη αποχέτευσης οι δημότες σας? Πληρώνουν τέλη αποχέτευσης με τους λογαριασμούς του νερού μαζί. Ναι, πληρώνουν, άλλο ρώτησα, πληρώνουν ετήσια τέλη οι δημότες σας αποχέτευσης? Τι εννοείται ετήσια? Ετήσια τέλη αποχέτευσης, αν έρχονται μαζεμένα, αναδρομικά, ετήσια τέλη αποχέτευσης, όπως έρχονται παντού. Τέλη αποχέτευσης σε κάθε λογαριασμό. Κάθε δίμηνο, κάθε δίμηνο. Πόσα είναι τα χρήματα? Πόσα είναι τα χρήματα? Είναι ανάλογα με το κυβικό. Τι ανάλογα με το κυβικό? Πόσος είναι ένας μέσος λογαριασμός δημότη στο δήμο σας, αυτό ρωτώ. 0,75 περίπου κοστίζει το αποχαιρετικό σε εμάς. Πόσο είναι, κύριε μου, είναι 50 ευρώ, 70 ευρώ, 100 ευρώ, πόσα είναι, αυτό ρωτώ. Ανάλογα με την κατανάλωση, αφού πάει μέσω... Ανάλογα με την κατανάλωση, φανικά 20... Τόσο περισσότερο πληρώνει ο καθένας. Δεν μου απαντάτε όμως, ποιος είναι ο μεγαλύτερος λογαριασμός που πληρώνει δημότης εκεί, αυτό ρώτησα. Δεν ξέρετε. Εντάξει, υπάρχει δημότης ο οποίος η μέση τιμή λογαριασμού είναι περίπου στα... από 60 έως 130 ευρώ, ναι. Τετράμινο. Το τετράμινο 130 ευρώ νερό. Οι οποίοι αγγίζουν και τα 600-700 ευρώ. Αυτοί είναι ευρώ. που ποτίζουν χωράφια, είναι αυτοί. Αυτοί είναι επαγγελματίες. Μάλιστα. Και αυτούς τους ευρώπους τους ρωτήσατε αν μπορούν να πληρώσουν τα χρήματα αυτά. Τους ρωτήσατε. Ένας επαγγελματίας ο οποίος παίρνει αυτά τα κυβικά του νερού και τα εκμεταλλεύεται, σαφώς και πρέπει να μπορεί να το κάνει. Γιατί μπορεί, πού το ξέρετε εσείς ότι μπορεί, τα βγάζει τα λεφτά από τις αγροκτηνοτροφικές δουλειές που έχει εκεί πέρα? Ειδικά σε γιατί, μια κύριε, εποχή που πληρώνει το πετρέλαιο, πληρώνει τη βενζίνη, που πληρώνει τις ζωοτροφές. Τα βγάζει, αυτό ρωτώ εγώ. Τα βγάζει, μπορεί να τα πληρώσει. Στέφανε, υπάρχουν και ξενοδόχοι. Υπάρχουν και ξενοδοχεία. Για τους ξενοδόχους εγώ. Ξενοδοχειακές με. Και για τους ξενοδόχους. Το χειμώνα. Πού δεν τα μπορούν να τα πληρώσουν. Εγώ ρώτησα ένα πράγμα. Ξέρετε εάν αυτοί οι άνθρωποι είναι κακοπληρωτές, καθέξιοι κακοπληρωτές? Το είπε προηγουμένως. Υπάρχουν, λέει. Υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά. Το είπε προηγουμένως. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνει? Έχουν κοινωνικό πρόβλημα. Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι είναι άποροι. Ναι. Αυτούς όλους έχουμε ένα μηχανισμό και προσπαθούμε να τους παρακάμψουμε, γιατί ούτως ή άλλως. Προστατεύονται αυτοί δηλαδή. Προστατεύονται αυτοί. Και στους πολίτες, και στους πολίτες, και στους τρίτεχνους, και στους άπορους. Αυτό το εφαρμόζουμε. Αυτοί να προστατευτούν τουλάχιστον, γιατί είναι σκληρό πράγμα. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μην καταλαβαίνουν. Είναι σκληρό πράγμα, κύριε Σαββάκη. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση διώκεται. Ναι, ναι. Δεν αμφιβάλλουμε σε αυτό, δεν αμφιβάλλουμε, το ξέρουμε αυτό, αλλά 4 εκατομμύρια όταν ακούει κάποιος... Φαντάζομαι ότι μιλάω εκ μέρους όλων των ΔΕΙΑ της Ελλάδος. Κύριε Σαββάκη. Να βγάλει από κάτω τον κακό του πρόσωπο της, να βγάλει στο κάτω τον κακό του την τοπική αυτοδιοίκηση. 4 εκατομμύρια όταν ακούει κάποιος για ένα δήμο, ο οποίος είναι 25-30 χιλιάδες, πόσος είναι ο πληθυσμός του δήμου σας περίπου? Περίπου 38.000. Είναι μικρός δήμος, δεν είναι πολύ μεγάλος δήμος για να χρωστάει 4 εκατομμύρια. Και από ό,τι μαθαίνω, από το 2009 έχουν να πληρώσουν πολλοί. Και πιο πίσω. Και πιο πίσω. Τότε δεν είχαμε κρίση, ρε παιδιά, συγγνώμη. Και γιατί? Όταν υπάρχουν δημότες εκεί από τον ίδιο. Συγγνώμη, τότε δεν είχαμε κρίση, ρε παιδιά, ούτε μνημόνια. Δεν μπορούμε να συζητάμε ότι εμείς. Εντάξει, κύριε Σαββάκη, το θέμα είναι ότι σιγά σιγά το δικό σας το αυτό, τέτοια θα την πάρουν και άλλοι και θα αρχίσουν οι δήμοι σαν τις τράπεζες να βάζουν εταιρείες τέτοιες στις πρακτικές το παιχνίδι και θα αρχίσουν τα τηλέφωνα να χτυπάνε. Παιδιά, το νερό! Το διαγωνισμό αυτό το πήραμε από άλλες τους δήμους, δεν τον κάναμε... Α, το έχουν ξεκινήσει και άλλοι δήμοι. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Σαββάκη, σας ευχαριστούμε. Καλή τύχη με αυτό, καλή επιτυχία, μπορείτε να τα μαζέψετε. Τουλάχιστον από αυτούς οι οποίοι έχουν και δεν πληρώνουν. Αυτή είναι. Ο στόχος μας είναι αυτοί που έχουν και δεν πληρώνουν, όχι αυτοί που δεν μπορούν. Άλιστα. Εντάξει.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στέφανε, τα μαντάτα θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε και Τράπεζα Τυχής, έχουμε και την ΑΕΠΗ, έχουμε και τους τοκογλύφους που είναι εδώ πέρα και θέλουν να πιούνε το αίμα του κόσμου. Έχουμε και τα πλυντήρια μαύρου χρήματος με καλά απορρυπαντικά μυρωδάτα που ξεπλένουν τα δάνεια από την Τράπεζα Αττικής και όταν αντιλαμβάνονται ότι θα τους μυριστούν, κύριε Μιλωνάκη, και θα τους πάνε φυλακή, ξέρετε τι κάνουνε. Είμαι εδώ με σένα και βγάζουμε μια εφημερίδα και λέμε «Α, ο Μιλωνάκης επειδή πήρε δάνειο από την Τράπεζα Ελβετίας και δεν το δικαιολογεί, πάβει να είναι μέτοχός μου. Κάθε σύμπτωση είναι καθαρά τυχαία, έτσι, για όνομα του Θεού». Άρε Στέφανε, άρε Στέφανε. Ντοκουμέντα, έχουμε ντοκουμέντα, Αντώνη. Ντοκουμέντα, πολλά ντοκουμέντα. Είτε ένα είναι το ντοκουμέντο, είτε πολλά, ντοκουμέντο είναι αυτό. Έτσι, όταν πάνε φυλακή θα δεις τι έχει να γίνει. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Σοφία Παραδίση, Σπύρος Σταθάκης, Περικλής Αυριανάκης, ο δικηγόρος μας, ο κύριος Γιώργιακας, ο κύριος Βασίλης Γιώργιακας από την Θεσπρωτεία, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Γιώργος Ρωμανιάς μαζί με τον Στέφανο Τοχείο στην άλλη άκρη από την εφημερίδα Μακελιό. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, κυρίες και κύριοι, γιατί εδώ με πνίγουνε. Ναι, με πνίγουνε. Με έχουν βάλει μια θηλιά και με έχουν κρεμάσει γρήγορα και γρήγορα και γρήγορα. Έχω και τον αρχισυντάκτη μου γρήγορα και γρήγορα και γρήγορα. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο, Σοφία, δεν το είπαμε καθόλου, μάλλον το είχαμε θίξει την προηγούμενη εβδομάδα, είναι για τη ΦΕΤΑ, κύριε Γιούλιακα. Δεν θα προλάβουμε. Τη ΣΕΤΑ, αυτή την περίφημη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περνάω γρήγορα κυρίες και κύριοι, με τον Καναδά. Έγκλημα. Αφού ο Γιώργος ο Κασαπίδης που ήταν ο τομεάρχης την προηγούμενη μέρα για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βγήκε από τη θέση του, τον εκδιώξανε, βάλανε την κυρία Ραπατζή, εντάξει, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίσανε όμορφα, ωραία, τη συμφωνία, χάσαμε το brand name του Εθνικές του Καναδά μέχρι το 2013. Εθνικές του Καναδά μέχρι το 2013, όσες ήταν μεγάλες εταιρείες, τεράστιες, 5. Να κάνουν ασία φέτα με μικρά γράμματα. Ασία φέτα με μικρά γράμματα made in Canada, αλλά φέτα. Άρα λοιπόν. Το λόγο, αν επιτρέπετε. Εντάξει, να αυτό είναι ένα. Γιατί είναι ένα θέμα που απασχόλησε την παράταξή μας τις τελευταίες μέρες. Χθες ειδικά. Και είπατε ότι κάνατε λάθος. Όχι, όχι, δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Δεν είπατε. Όχι, δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Είπαμε ότι αποφεύχθη το μεγαλύτερο κακό. Δηλαδή. Έγινε μία προσπάθεια. Έγινε κακό. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία πάντα είναι μία υπεύθυνη παράταξη. Ξέρετε ότι η χώρα μας παράγει γύρω στους 120.000 τόνους το χρόνο. Εκ των οποίων οι 80.000 τόνοι καταναλώνονται στη χώρα μας. Εντάξει, και 40.000. Να το αναλύσουμε. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να το αναλύσουμε, γιατί, Καϊλή, βγήκε στον γιατί αέρα. Μιλάμε ότι έγινε ένα σημαντικό λάθος. Δεν έγινε. Κοιτάξτε να δείτε. Μερικό λάθος. Πετύχαμε το καλύτερο δυνατό. Και βέβαια, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ. Η διάταξη αυτή ήρθε μαζί με άλλα άρθρα μέσα, όπου ήταν και άλλα προϊόντα ελληνικά. Κύριε Γιωργακά, με τη συμφωνία, με τη ΣΕΤΑ, ένα λεπτό, με τη ΣΕΤΑ κατοχυρώνεται η Ιταλική Παρμεζάνα, πλήρως. Κατοχυρώνεται. Το γαλλικό ροκφόρ, ναι. Εμείς δεν πετύχαμε να κατοχυρώσουμε τη ΣΕΤΑ 100%. Γιατί είχαμε ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν κάθισαν να παλέψουν, κύριε Γιώργιακα. Από εκεί και πέρα όμως η υπογραφή είχε γίνει από τον κύριο Σταθάκη. Συγγνώμη. Η υπογραφή είχε γίνει από τον κύριο Σταθάκη. Αυτό είναι αλήθεια που λέει ο κύριος Σταθάκη. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να ρίξουμε τον βάρος στην Ευρωβουλευτή. Δεν το ψηφίσανε. Κοιτάξτε να δείτε. Οι ευρωβουλευτές. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Και η Νέα Δημοκρατία είχε και μία σειρά άλλων διατάξεων. Για ακούστε και την άλλη άποψη του κόσμου. Βεβαίω. Γιατί έχετε ευρωβουλευτές που κάποιοι από αυτούς είναι ξύλα απελέκητα και αγράμματοι. Γι' αυτό, καταλάβατε. Και μάλιστα μερικοί από αυτούς, σας παρακαλώ, ακούστε και την άποψη του κόσμου. Εγώ μεταφέρω την άποψη του κόσμου, κύριε Γιώργο. Δεν επιτίθεμαι προσωπικά στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μεταφέρω την άποψη του κόσμου και σας λέω, έχετε ευρωβουλευτές αγράμματους. Και επίσης, έχει ξεσπάσει ένα σκάνδαλο. Το έχετε ακουστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει ένας κατάλογος, κύριε Γιώργακα,
που οι περισσότεροι από αυτούς τους ευρωβουλευτές χρηματίζονται από τον κύριο Σόρος. Έχετε ακούσει κάτι για αυτή την υπόθεση? Δεν έχω εικόνα, οπότε δεν μπορώ να το πω. Δουλεύει μαύρο χρήμα κάτω από τα βουλευτικά, ευρωβουλευτικά έδρανα. Δεν μπορώ να πω για αυτό το πράγμα. Το μόνο που ξέρετε είναι να βγαίνει ο αρχηγός σας στον Χατζη Νικολάου και να λέει μπαρούφες. Εγώ εκείνο που μπορώ να πω είναι για τη φέτα, επειδή μας απασχόλησε. Δεν είναι μόνο η φέτα, από αγροτική περιοχή. Ναι. Εγώ εκτιμώ τις προσπάθειές σας. Αλλά δεν είναι μόνο η φέτα. Είναι και το ελληνικό κρασί, το οποίο και αυτό το υποβαθμίσατε. Ωραία. Και έχετε κάνει τους υλοπαραγωγούς έξαλλους μαζί σας. Και μαζί και με τους παραγωγοί έχουν το θέμα. Της έκτακτης φορολόγησης είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μειώνεται, αυτός είναι φόρος που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς το καταψηφίσαμε αυτό, κύριε Χίο, και το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά από εκεί και πέρα, όσον αφορά το θέμα της φέτας, επειδή μας απασχολεί το πρόβλημα του Έλληνα κοινωνικού, είναι να μην μειωθεί. Συγγνώμη, κύριε Μιλωνάκη, να μην μειωθεί η τιμή του γάλακτος. Εκεί στηρίζεται ο Έλληνας κοινοτρόφος, εκεί παλεύει και εμείς θα προσπαθήσουμε ειλικρινά να μην γίνει κάτι τέτοιο. Είσαστε από αγροτική περιοχή και το ξέρετε, θα μειωθεί, καταστρέφεται ο Έλληνας κοινοτρόφος, δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν θέλω να γινόμαστε κινδυνολόγοι, κύριε Μιλωνάκη. Εντάξει, κινδυνολόγος είμαι, θα λέγαμε από το 10. Ξέρω ότι αγαπάτε την περιφέρεια και την έχετε τιμήσει. Όχι, δεν την αγαπάτε. Όλοι από την περιφέρεια μας, σαφώς, και γι' αυτό δίνουμε τη μάχη, κύριε Χίο, μαζί εδώ. Λοιπόν. Και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε και για να στηρίξουμε τώρα την ελληνική περιφέρεια. Μπήκανε σήμερα στην ΑΕΠΗ, κυρίες και κύριοι, την εταιρεία, την περίφημη αυτή, με τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Μπήκε η οικονομική αστυνομία, έβγαλε έξω το προσωπικό, πήρε αυτά τα οποία ήθελα, τα λογιστήρια, αλλά το θέμα της ΑΕΠΗ, είχαμε ετοιμάσει και ένα ωραίο βίντεο, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Το θέμα της ΑΕΠΗ είναι πολύ βαθύ. Είναι πάρα πολύ βαθύ. Είχε δεινοπαθήσει κόσμος. Δεν ξέρω αν το ξέρετε καλά, κυρίες και κύριοι. Περιπτεράδες. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν στα λεωφορεία οδηγοί και βάζανε την κασετούλα να ακούσει ο κόσμος. Στα καφενεία. Δεν έπαιρνε άδεια κανένας. Εγώ, Στέφανε, τι να σου πω. Περισσότερες φορές στο δικαστήριο από μένα. Με την ΑΕΠΗ, όταν ήμουν διευθυντή στο Blue Sky, δεν υπάρχει άνθρωπο. Κάθε εβδομάδα μία-δύο φορές. Μιλάμε, είχαν οι άνθρωποι 15 δικαστήρια. Οι ίδιοι ψευδομάρτυρες. Τρεις ψευδομάρτυρες, οι οποίοι τα έλεγαν στο δικαστήριο. Και λέγανε εισαγγελείς, όχι, ο νόμος, οι δικαστές. Και κοπάνε τον Κισανδράκη εκεί το Blue Sky. Του έχει τσακίσει το κεφάλι. Του έχουν βάλει ξεσπασπινές. Μιλάμε απίστευτες. Αυτή η ΑΕΠΗ είχε λιώσει τον κόσμο. Τον είχε λιώσει. Όλο ψευδομάρτυρες. Δύο-τρεις λιλιπούτοι. Ρε κερατάδες, ρε, πρέπει να σας δω μέσα και αυτούς οι οποίοι είσαστε επικεφαλείς, αλλά και αυτούς τους εδωμάρτυρες που τους χρησιμοποιούσατε. Όλο το 24ωρο παρακολουθούσαν όλα τα κανάλια. Τους έλεγε, ποιο τραγούδι, ρε παιδί μου, δεν είναι δικό σας, δεν όλα έχετε. Ήταν. Όλα. Φέρε μας τον κατάλογο κάθε δύο χρόνια που αλλάζετε. Όχι. Και τα δικαστήρια τα δεχόντουσαν και τρελενόσουνα. Έχουμε τραβήξει, κυρίες και κύριοι, μιλάμε απίστευτα πράγματα. Και αυτό το σκάνδαλο βγήκε τώρα. Μιλάμε, θα πάνε για κακούργημα οι άνθρωποι, γιατί έχουν κάνει εγκλήματα. Απίστευτα πράγματα. Ότι το νομοθέτημα αυτό, απίστευτα πράγματα. Ότι το νομοθέτημα αυτό ήταν το σκληρότερο ποινικό νομοθέτημα. Απίστευτο. Προέβλεπε, κύριε Μιλωνάκη, που δεν το πιστεύει κανένας, ότι η μετατροπή της ποινής ήταν το 20-πλάσιο του ελαχίστου. Ναι. Ασύλληπτο νόμο. Δεν μπορούσα να το πει. Λοιπόν, για να κλείσουμε για την Εγνατία τώρα. Την τράπεζα, τι να πούμε, για την Αττική, συγγνώμη, για την Αττική Μπαγκ, τι να πούμε, τα φάγανε τα λεφτά όλα. Παπάς, Σπίρτζης, άρε Σπίρτζη, γι' αυτό δεν ασφρίζεις τα μαλλιά σου, γιατί δεν έχεις κανένα πρόβλημα εσύ. Όλα καλά τα βλέπεις. 70 εισαγγελείς να πούνε, δεν θα βρουν τίποτα. Καλά, ρε Σπίρτζη. Δεν έχει θα βρούνε. Δεν τελειώνει η ζωή, ρε Σπίρτζη, όταν είσαι υπουργός. Ξέρεις πόσοι το λέγανε αυτό, ο Σαμαράς πιο πριν. Πιο πριν ο Παπανδρέου, πιο πριν οι άλλοι. Όλοι κάνανε τους τσαμπουκάδες, τους μάγκες, όταν ήταν υπουργάρες και μας απειλούσαν και κάνανε και δείξανε και στα δικαστήρια. Θα δεις, ρε Σπίρτζη. Θα έρθει ο καιρός που γυρίζει και ο τροχός. Θα σου πω, αν η Αττικής είναι σκάνδαλο μεγάλο, 48 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέσαν ερώτηση. Πρέπει να δούμε να απαντήσετε. Άρε, Στέφανε, γελάς, ρε Στέφανε. Τα έχεις τραβήξει και εσύ. Ο κύριος Σπίρτζης ήταν ο άνθρωπος που με μίμησε και με συνέλαβαν με αυτή τη διαδικασία. Το ξέρω, τα τραβάμε όλοι.
Ο κύριος Καλογρίτσας λοιπόν έχει πάρει 39 δάνεια. Το ξέρω, τα βγάλαμε χθες, Στέφανε, όλα. Το άλλο είναι ενδιαφέρον και κλείνουμε με αυτό. Σήμερα που άκουσαν εκεί στο κτίριο του Καλογρίτσα που στεγάζεται η φυλάδα του Βαξεβάνη τα νταούλια και τα βιολιά από τα δάνεια της Τράπεζας Αττικής, χωρίσανε τάχα τα τσανάκια τους και αποχώρησε ο Καλογρίτσας. Ξέρεις γιατί αποχώρησε? Γιατί? Να σου πω γιατί. Γιατί μερικά από τα δάνεια της Τράπεζας Αττικής που πήρε ο Καλογρίτσας μπήκαν ως μετοχικό κεφάλαιο στην εφημερίδα του Βαξεβάνη. Πώς? Τι Αυτό είναι... Πού τα βρήκε τα λεφτά ο Βαξεβάνης για να βγάλει εφημερίδα, Τόνι? Πού να ξέρω. Δεν ήταν μέτοχος ο Καλογρίτσας? Ναι, ήταν. Ωραία. Από ό,τι λέει. Αυτονόητη. Και ο Κώστας Βαξεβάνης έβγαλε ανακοίνωση. Ένα λεπτό. Το ντοκουμέντο έβγαλε ανακοίνωση. Ρε, Αντώνη, τη διάβασα την ανακοίνωση. Α. Αλλά αυτονόητος συγγενημός. Παίρνεις λεφτά διότι δεν έχεις. Έχεις 300 ευρώ στην τσέπη, όπως λέει ο κύριος Καλογρίτσας. Πού τα βρήκες τα λεφτά, λοιπόν, κύριε, για να είσαι μέτοχος σε μια εφημερίδα που πειράζει 50 και 60 χιλιάδες φύλλα? Πού πήρες δάνειο? Από πού το πήρες το δάνειο? Αφού του έβαλε, του έδωσε λεφτά ο Καλογρίτσας, ρε φίλε. Α, πού τα βρήκε τα λεφτά ο Καλογρίτσας? Ο Καλογρίτσας, αφού έπαιρνε δάνεια, τα έπαιρνε χθες ο Σταθάκης. 108 εκατομμύρια παραπάνω από αυτό που μπορούσε να πάρει. Λέγεται αυτό στη γλώσσα του οικονομικού εγκλήματος, κύριε Σταυριανάκη? Λέγεται ξέπλυμα ή κάνω λάθος? Λοιπόν. Δυστυχώς έτσι. Παρακαλώ. Στεφάνε, πώς βγαίνεις αύριο για να κλείσουμε? Βγαίνουμε γιατί... με ένα βίντεο ντοκουμέντο, διότι φαίνεται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εγώ δεν θεωρώ τα τραγικά δυστυχήματα ταξικά, αλλά δυστυχώς αύριο βγαίνουμε με ένα βίντεο ντοκουμέντο όπου εκεί φαίνεται γνωστός πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλληνας να κάνει σφήνες θανάτου χειρότερες στην Αττική Οδό και να τον βιντεοσκοπεί από πίσω η αστυνομική του φρουρά, χειρότερες από αυτές που έκανε ο αδικοχαμένος γιος του Μίστερ Τζάμπο στην Εθνική Οδό. Πασίγνωστος πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας νεαρός. Το κακό είναι αυτό που είπες, ότι από πίσω ήταν η αστυνομική φρουρά και τον βιντεοσκοπούσε. Η αστυνομική του φρουρά από πίσω βιντεοσκοπεί και ο ίδιος κάνει σφήνες στην Αττική Οδό, κινδυνεύοντας να σκοτώσει 20 οδηγούς. Εγώ ρωτώ, α, το δούμε η αύριο. Αττική Οδός του κυρίου Μπόμπολα είναι ξέφραγο αμπέλι? Κάμερες δεν υπάρχουν εκεί? Τροχέα Αττικής Οδού δεν υπάρχει? Είναι Αντώνη, υπάρχει ασυλία παντού, γι' αυτό σκοτώνεται ο κόσμος. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Στέφανο Τοχείο. Και εγώ ευχαριστώ.